από το περιβόλι της Παναγίας. Νοσταλγικές αναμνήσεις. Του Αρχιμανδρίτου Χερουβίμ. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Κοινοβιάζω στην Αγία Άννα. Και να, τώρα βρίσκομαι στο γραφείο του Γέροντος Γρηγορίου. Ο παπά Ιωακή μου προσφέρει το καθιερωμένο αγιορείτικο κέρασμα, ενώ συγχρόνως δέχεται εντολή για την εγκατάστασή μου στο κελί που είναι πλάι από του Γέροντος. Σε λίγο μας ειδοποίησαν πως ήταν έτοιμο. Άνοιξα με λαχτάρα την πόρτα και βρέθηκα μέσα στο κελάκι μου καταχαρούμενος. Ο πατήρ Ιωακήμ ήλθε κοντά μου και σαν άλλος προπονητής μου έδωσε τις πρώτες οδηγίες. «Παιδί μου, το κελί για το μοναχό είναι μια παλέστρα. Εδώ έχεις να συμπλακείς με τον διάβολο και τα πάθη σου και θα πρέπει πάντοτε να είσαι ο νικητής. Έτσι ο φύλαξ άγγελός σου θα πανηγυρίζει και ο Κύριος θα ευλογεί τον αγώνα σου. Από εδώ λοιπόν και στον παράδεισο. Με την ευχή σας, πάτερ, να μην χαρεί ο διάβολος ποτέ στη ζωή μου», αποκρίθηκα με συγκίνηση και φίλησα το αποστεωμένο χέρι του. Σε λίγο έκλεισα την πόρτα και έμεινα μόνος. Μονολογούσα: «Θεέ μου, από εδώ και στον παράδεισο». Έριξα ένα βλέμμα στο μικρό μου κελάκι. Οι διαστάσεις του δεν ξεπερνούσαν τα 2x2,5. Για επίπλωση είχε ένα ξύλινο κρεβάτι, μία παλαιά εικόνα της Θεοτόκου και ένα μικρό τραπέζι κοντά στο παράθυρο. Από εκεί έβλεπες ολόκληρη σχεδόν την σκήτη σαν από το ψηλότερο μέρος μεγάλου αμφιθεάτρου, διότι η καλύβη μας ήταν κτισμένη σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της σκήτης. Η θέα ήταν πανοραμική. Πέρα μακριά, μέχρι το βάθος του ορίζοντος, απλωνόταν η θάλασσα. Μια βερικοκιά αγωνιζόταν να φτάσει ως το παράθυρό μου. Επάνω στο τραπεζάκι βρισκόταν μία λουσέρνα. Στην αρχή, καθώς περιεργαζόμουν το κελί, ένιωσα μια δυσφορία. Ήταν χαμηλό, πληκτικό, στενόχωρο. Σύντομα όμως την ξεπέρασα όταν άρχισα να καταλαβαίνω το νόημα της κατασκευής του. Ναι, οροφές χαμηλές, κελιά μικρά σαν κρύπτες, σαν φωλιές, έχουν όλες σχεδόν ισχυτιώτικες καλύβες και τα κοινόβια. Ένας τόσο στενός χώρος για μονής βοηθεί τον μοναχό στην προσπάθειά του για ενδοστρέφεια και επιστροφή του νου μέσα στον εαυτό του και μετά στην βάση του, που είναι η καρδία. Αυτό λοιπόν θα είναι το κελί μου. Εδώ θα ζήσω για πάντα. Εδώ οι προσευχές μου, εδώ οι μελέτες μου, εδώ οι αγώνες, εδώ τα δάκρυα, εδώ οι χαρές μου. Τα πάντα εδώ. Σήμερα αρχίζω. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Συντροφιά μου θα έχω την πτωχία του, δύναμή μου το παρελθόν του. Πόσοι πέρασαν από εδώ, πόσες προσευχές, τι μετάνοιες, τι χαροπιά πένθη, τι κονταροχτυπήματα με τον πειραστή, τον νοητό Αμαλίκ. Ίσως το κελί μου να φιλοξένησε κάποτε μοναχούς, οι οποίοι, αφού τον αγώνα των καλών ηγονίσαντο, τον δρόμον ετέλεσαν και την πίστην ετήρησαν, είναι σήμερα άγιοι στην θριαβεύουσα εκκλησία. Μετά από μία πρόχειρη τακτοποίηση, πήγα να δω τον γέροντα. Ήταν ηλαρός και με χαμόγελο που λίγες φορές θα το διέκρινε κανείς το αυστηρό του πρόσωπο, μου είπε: «Κάθου λίγο, μέχρι να χτυπήσει το σήμαντρο για τον Εσπερινό». Δεν επέρασε πολλή ώρα και ένας νέος μοναχός στην ηλικία μου περίπου, Γρηγόριος άκουσα το όνομά του, μπήκε στο γραφείο. Έβαλε μετάνοια στον γέροντα και έπειτα, με πολλή εγκαρδιότητα με χαιρέτησε, καλωσορίζοντάς με. «Καλή στερέωση και καλή υπομονή», μου ευχήθηκε. Το σήμαντρο μας εκάλεσε στο παρεκκλήσιο της καλύβης μας για τον Εσπερινό. Περιβάλλον πτωχικό, αλλά υποβλητικό. Παλαιά στασίδια, αρχαίες εικόνες, καντήλια απλά. Δύο ξεθοριασμένα βήλα έκλειναν την ωραία πύλη και την βόρεια. Ο γέροντας μου έδειξε το στασίδι που θα χρησιμοποιούσα στις ακολουθίες. Το δεύτερο γεροντικό στασίδι
ανήκε στον πατέρα Ιωακήμ. Με την αμετεώριστη προσευχητική του στάση, με το ασκητικό του πρόσωπο, με τη μακριά και πλούσια γενιάδα, στόλιζε τον ιερό χώρο σαν μια βυζαντινή εικόνα παλαιού οσίου. Μικρός, περίεργος και ξένος ακόμη καθώς ήμουν, περιέφερα παντού το βλέμμα μου για να κατατοπιστώ στο νέο περιβάλλον. Ο Εσπερινός ετελείωσε χωρίς να το καταλάβω. Απλός, σύντομος, γεμάτος παλμό, αλλά και κατάνοιξη. Ο πατήρ Γρηγόριος, ο μικρότερος αδελφός, έτρεξε να ετοιμάσει την τράπεζα. Ο ήλιος δεν είχε ακόμη δύσει όταν καθίσαμε για το βραδινό φαγητό. Όλα μου έκαναν εντύπωση και όλα ήθελα να τα μάθω ή δυνατόν από την πρώτη ημέρα. Και στην τράπεζα ήμουν ένας σχολαστικός παρατηρητής. Παρακολουθούσα πώς και τι τρώνε, πώς αντιμετωπίζουν την υλική τροφή. Το ηλιοβασίλεμα μας ευρύκε, τον γέροντα και εμένα, καθισμένους σε πέτρινα καθίσματα, έξω από την καλύβη, κοντά σε ένα ησυχαστικό κελί, που το ονομάζαμε για τη μοναξιά του Καταμόνας. «Πώς σου φαίνεται ο τόπος μας, Γιώργο?» «Πολύ καλός, γέροντα». «Απ' εδώ και στον ουρανό, παιδί μου». «Με την ευχή σας, γέροντα. Θέλω να με βοηθήσετε». «Ασφαλώς θα σε βοηθήσουμε. Με την χάρη του Θεού. Άλλωστε, γι' αυτό πηγαίνει κανείς σε μια συνοδεία, για να του συμπαρασταθούν ο γέροντας και οι αδελφοί, ώστε να επιτύχει τον θεοφιλή σκοπό του». Άκουγα με προσοχή και ικανοποίηση τα λόγια του γέροντος. «Τώρα», συνέχισε εκείνος, «θα σου κάνω μια πρωτότυπη ξενάγηση από εδώ πάνω και θα σου γνωρίσω όλη την σκήτη μας. Να, εδώ από κάτω είναι η καλύβη του Αγίου Ευσταθίου. Πιο πέρα ο Τίμιος Πρόδρομος, πιο κάτω ο Άγιος Σεραφείμ ο Φαναρίου. Δεξιότερα οι Άγιοι Απόστολοι, απέναντι οι Παπαντοί. Ίσια κάτω, καθώς βλέπουμε, βρίσκεται η καλύβη των Αρχαγγέλων. Ακριβώς κάτω από το Κυριακό της Κήτης, η καλύβη της Αναλήψεως, στην οποία γέροντας είναι ο Γερονικόδημος ο Κύπριος. Εκεί, στην άκρη δεξιά, μένουν οι Αγιογράφοι Καρτσονέοι. Και κάτω χαμηλά, στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, η συνοδεία των αδελφών Ανανία, η οποία αριθμεί 11 περίπου αδελφούς. Στο κέντρο σχεδόν της Χίτης, καθώς γνωρίζεις, είναι το Κυριακό, το οποίο τιμάται επωνόματι της Αγίας Άνης, της προστάτηδος μετά την Παναγία όλων μας εδώ. Το Άγιο Λείψανό της και η θαυματουργός εικόνα της κάνουν ιδιαιτέρως αισθητή την παρουσία της ανάμεσά μας. Ο γέροντάς μου συνέχισε για πολλή ώρα να μου ομιλεί για την σκήτη, για το Άγιον Όρος, για τους μοναχούς, για την Ορθοδοξία. Και εγώ άκουγα αχόρταγα, απολαυστικά. Άλλοτε κοίταζα το ενθουσιασμένο πρόσωπό του. Άλλοτε έστρεφα το βλέμμα μου στο βάθος του ορίζοντος, στοχαζόμενος τι λάσπη άφησα στον κόσμο, και άλλοτε πάλι έσκυβα μπροστά μου, στο χώμα που πατούσα, και συλλογιζόμουν τι ατίμητο μαργαρίτι βρήκα επάνω σε αυτό. «Τι ωφελήσει άνθρωπον», σκεπτόμουν, «εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Οι μοναχοί είναι οι καλύτεροι έμποροι. Χάνουν λίγα και κερδίζουν πολλά. Αφήνουν μικρά και αποκτούν μεγάλα. Περιφρονούν πρόσκαιρα και προτιμούν αιώνια. Απαρνούνται τα γήινα και θησαυρίζουν θησαυρών εν ουρανό». Με την πάροδο του χρόνου, η ενημέρωσή μου για το στενό και ευρύτερο περιβάλλον γινόταν ολοένα πληρέστερη. Ο γέροντας ήταν ένας αυστηρός μοναχός, ανελαίητα σκληρός στον εαυτό του
ανυποχώρητος στις μοναχικές του αρχές, άτεκτος. Σε αυτό συντελούσε και το γεγονός ότι είχε υπηρετήσει ως λοχαγός τον ελληνικό στρατό. Εν τούτης, στο βάθος διατηρούσε μια καλοκάγαθη γεμάτη αγάπη καρδιά. Ο πατήρ Ιωακείμ ήταν ένας ιερομόναχος με άψογη συμπεριφορά. Αριστοκράτης, αλλά συγχρόνως και βιαστής μοναχός. Η ανωτερότης του ήταν έκφραση της εσωτερικής πνευματικής του ζωής, αλλά και κατάλοιπο της διακεκριμένης θέσεως που είχε ως αρχιμανδρίτης για πολλά χρόνια στην Αμερική. Η καλλιέργεια αυτού του ανθρώπου κατακτούσε ημέρα με την ημέρα τον θαυμασμό μου. Συχνά ο γέροντας μου έλεγε «Μικρέ, πρόσεχε τον παπά Ιωακείμ. Είναι από τους λίγους μοναχούς της εποχής μας που ζουν με συνέπεια τη μοναχική ζωή». Ύστερα ερχόταν ο πατήρ Στέφανος, νέος μοναχός, καταγόμενος από την Σπάρτη. Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια τα πέρασε στην Αμερική. Εκεί γνώρισε τον παπά Ιωακείμ και του αφοσιώθηκε τόσο πιστά, ώστε από την Αμερική τον ακολούθησε και στο Άγιον Όρος. Όταν τον πρωτογνώρισε, καθώς μας έλεγε, νόμισε πως αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα εξωγήινο όν, που δεν ήταν δυνατό να τον είχε γεννήσει η μητέρα. Ο πατήρ Στέφανος διέθετε μεγάλες σωματικές δυνάμεις, γι' αυτό πολλές φορές ο γέροντας του ανέθετε τις βαρύτερες εργασίες της καλύβης. Ο γέρον Παΐσιος, και αυτός από την Αμερική, ήταν πνευματικό τέκνο του πατρός Ιωακείμ. Αγράμματος, αλλά πιστός, ζηλωτής μοναχός. Ήταν ο κυπουρός μας. Λίγο μεγαλύτερος από μένα ήταν ο πατήρ Γρηγόριος. Ο γέροντας του είχε δώσει το όνομα του επειδή έτρεφε γι' αυτόν ιδιαίτερη εκτίμηση. Νέος, με φλογερό ζήλο για την καλλιέργεια της πνευματικής του ζωής. Σκληρός αγωνιστής, με απαράμιλη αυταπάρνηση. Ακολουθούσε πιστά τον παπά Ιωακείμ. Εκείνο τον καιρό γυροκομούσαμε στη συνοδεία μας και δύο γεροντάκια. Τα είχαν πάρει οι γεροντάδες μου στην καλύβη για να περάσουν τα τελευταία τους χρόνια με κάποια παρηγοριά, γιατί ζούσαν πολύ καιρό στη μοναξιά. Αυτή η φιλάδελφη χειρονομία είναι συνηθισμένη στο όρος. Όταν κάποιος γεράσει ή αρρωστήσει και δεν είναι εις θέση να περιποιηθεί τον εαυτό του, τον παίρνουν κοντά τους άλλοι πατέρες. Το θεωρούν αυτό μεγάλη ευλογία και τον περιποιούνται με όλη τους την αγάπη μέχρι τον θάνατό του. Είκοσι μέρες μετά τον ερχομό μου στην καλύβη μας, εξεκίνησα ένα πρωί με τον γέροντα για τις καριές. Επήγαμε στο κελί των Καραμανλίδων, οι οποίοι ήσαν ιεροράπτε. Ο γέροντας Χριστοφόρος ονόματι ήταν ανατολίτης. Σοβαρή, σφιχτοδεμένη συνοδεία, με αδιάλειπτη προσευχή, εργασία και σιωπή. Μου πήραν τα μέτρα για να μου ράψουν ράσα, ζωστικά και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Παραμείναμε εκεί 2-3 ημέρες, ώστε να τα παραλάβουμε και να μην αναγκαστούμε να κάνουμε δεύτερο ταξίδι. Η απόσταση από τη σκήτη μας ως τις καριές ήταν με τα πόδια 6 ώρες. Όταν ετοιμάστηκαν τα μοναχικά μου ενδύματα, ξεκινήσαμε για την Αγία Άννα. Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Στον δρόμο νόμιζα πως κρατούσα ένα θησαυρό, μία τιμητική στολή. Οι πατέρες της εποχής μου έδιναν μεγάλη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση. Ήταν αδιανόητο για αυτούς να κρατήσει ο μοναχός κάτι που να του θύμιζε την προηγουμένη ζωή του. Ούτε παπούτσια, ούτε κάλτσες, ούτε κοσμικά εσώρουχα, ούτε ορολόγια, ούτε κάτι άλλο που να έχει την παραμικρή σχέση με τον κόσμο. Τα πάντα έπρεπε να είναι διαφορετικά, καλογερικά. Τη σοφία κρύβει μέσα της αυτή η αντιμετώπιση. Αν το πρόσεχαν και οι σημερινοί μοναχοί, πόσο θα ευοηθούν το οι αρχάροι. Ένα Σάββατο λοιπόν στον Εσπερινό, έβαλα την και κανονισμένη μετάνοια και φόρεσα τα καλογερικά ενδύματα. Οι πατέρες έψαλαν όλοι μαζί, όπως συνηθίζεται σε αυτή την τελετή, το πανηγυρικό θεομητορικό δοξαστικό, την παγκόσμιον δόξαν την εξανθρώπων σπαρίσαν.
Τώρα πλέον ήμουν νεοσύλλεκτος στρατιώτης στον στρατό του κυρίου. Κατετάγην, ανεπισήμως βέβαια ακόμη, στις τάξεις των δοκίμων μοναχών. Η επίσημη εγγραφή μου στο δοκιμολόγιο της Κήτης θα γινόταν λίγο αργότερα. Στο ξεκίνημά μου αυτό για τον σκληρό ανήφορο της μοναχικής βιωτής, μου έδινε θάρρος η παρουσία του αυστηρού γέροντός μου και η Αγία Μορφή του Παπά Ιωακήμ. Μόλις έβαλα τα ράσα, ο γέροντας θέλησε να βγάλουμε μία φωτογραφία μαζί για να την στείλω στην οικογένειά μου σαν έκφραση της οριστικής αποφάσεώς μου να ακολουθήσω την μοναχική ζωή. Η φωτογραφία συνοδευόταν με το ακόλουθο τηλεγράφημα. Απεφάσισα να μείνω στο Άγιον Όρος δια τούτο ενεδύθην το ράσον. Μη γίνεστε θεομάχοι ή να μη εμπέσετε ισχύρας θεού ζώντος. Το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος ήταν τέτοιο ώστε να δώσει τέλος την περιπέτεια που βασάνιζε τόσα χρόνια και εκείνους και εμένα. Η περιπέτεια αυτή οφείλεται στο ότι ήμουν μοναχοπέδι. Ο πατέρας μου Μιχαήλ φωνεύθηκε στη Μικρά Ασία κατά την τραγική εκείνη οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού. Έτσι η μητέρα μου έμεινε χείρα έπειτα από γάμο 34 μόλις ημερών. Την θέση του προστάτου και κηδεμόνος είχε πάρει ένας θείος μου, αξιωματικός του ναυτικού. Στο σπίτι μας είχαμε διαρκώς διαπληκτισμούς, ξύλο και απειλές. Τόσο από την μητέρα μου, όσο και από τον θείο μου είχα λάβει κατ' επανάληψη παραμίαν τεσσαράκοντα για την αιμονή μου στο μοναχικό ιδεώδες. Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, ο θείος μου αναθεώρησε αργότερα τη στάση του και μου φέρθηκε με πολύ σεβασμό μέχρι τέλους της ζωής του. Η ιδιαίτερα όμως ευλογία του Θεού για μένα ήταν η μεταστροφή της μητέρας μου. Δεν υπετάγει απλώς το θέλημα του Θεού, αλλά και επόθησε να λάβει το μοναχικό σχήμα. Εγώ μάλιστα ο ίδιος περί το τέλος της ζωής της αξιώθηκα να γίνω γέροντάς της και πνευματικός της ανάδοχος, κύροντάς την μοναχή με το όνομα Μακαρία. Είμαι λοιπόν αναπαυμένος, έχοντας μέσα μου την πληροφορία ότι ο πολυεύσπλαχνος Κύριος τους χρόνους της αγνίας υπεριδών τους χαρίζει τώρα την πρόγευση των αιωνίων αγαθών.